γιατί έφυγε ο Αλέξης Παπάς και όχι ο Τριαντάφυλλος από το Survivor. Καλώς ορίσατε στο Moss Report, όπου κάθε φορά παίρνουμε διάφορα κομμάτια της επικαιρότητας και τα σχολιάζουμε έτσι ώστε να δίνουμε απαντήσεις αλλά και κάποιες γνώσεις πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά, πάντα με απλά λόγια. Η πιο απλή βάση στο γιατί μπορεί να έφυγε ο Αλέξης Παπάς και να έμεινε ο Τριαντάφυλλος, μία εξήγηση θα ήταν γιατί ο Τριαντάφυλλος είναι περισσότερο συμπαθής στον κόσμο από ότι ήταν ο Αλέξης Παπάς. Οι αρχές για το πώς συμπαθούμε κάποιον συνήθως περιλαμβάνουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχουν να κάνουν με τη φιλικότητα. Το πόσο κοντά αισθανόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο, πόσο καλά νιώθουμε όταν είμαστε κοντά του. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κατανόηση. Το πρώτο μήνα που στέλνω στη γυναίκα μου είναι αγάπη μου, ζωή μου, ψυχή μου, λατρεία μου. Και περιμένω να πω, αγάπη μου, σε σκέφτομαι, σε λατρεύω, σε θέλω, μου λείπεις. Όχι μόνο πόσο μας κατανοεί, αλλά και το πόσο εύκολα τον κατανοούμε εμείς. Το τρίτο έχει να κάνει με το κατά πόσο συμπάσχει μαζί μας, αλλά και το κατά πόσο συμπάσχουμε κι εμείς μαζί του. Γιατί εδώ πέρα είναι τόσο δύσκολες συνθήκες, το έχω ξαναπεί και θα το λέω. Πιο πολλά πράγματα σε ενώνουν παρά σε χωρίζουν. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό της συμπάθειας, παρόλο που είναι πολλά, αυτά είναι τα σημαντικότερα, είναι η αυθεντικότητα. Να παίζω με τα 23χρονα 4,5 μήνες, δεν είμαι αδύναμος. Που ακόμα κι αν κάποιος δεν μας πολύ αρέσει, υπάρχει περίπτωση να τον επιλέγουμε γιατί ξέρουμε ότι η συμπεριφορά του είναι ειλικρινής και αυτό που δείχνει δεν είναι ψεύτικο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρόλο που ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Τριαντάφυλλος, έχει πει πολλές φορές στον κόσμο: βγάλτε με έξω, βγάλτε με έξω, ψηφίστε με να φύγω, αναφέρει και κάτι άλλο κάποια στιγμή που κάποιοι μπορεί να το έχετε παρατηρήσει. Έχω βαρεθεί να χάνω, έχω βαρεθεί να με λένε αδύναμο, έχω βαρεθεί να με λένε, έχω βαρεθεί να πέφτω, να σπάω τα πόδια μου. Πρέπει να φύγω εγώ. Όταν κάποιος λοιπόν λέει ότι έχω βαρεθεί να με λένε αδύναμο, έχω βαρεθεί να πέφτω, έχω κουραστεί να χάνω, εμείς συμπάσχουμε με αυτόν τον άνθρωπο γιατί. Συνήθως συμπάσχουμε ή ταυτιζόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά είναι οι outsiders. Και έχουμε την τάση να θέλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να παραμείνω, αλλά επειδή αγαπάω την κόκκινη ομάδα και τα παιδιά αυτά θέλω να είναι χαρούμενα και να κερδίζουν, θα πρέπει να φύγω εγώ. Εδώ πέρα έχουμε ένα άλλο εξαιρετικό χαρακτηριστικό που είναι το χαρακτηριστικό της αυτοθυσίας. Πάντα συμπαθούμε περισσότερο τους ανθρώπους που θα θυσιάσουν τον εαυτό τους, θα κάνουν πίσω και θα παραγωνιστούν. Γιατί? Για το καλό των υπολείπων. Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο το εκτιμούμε. Βέβαια, αν πιστεύετε ότι πραγματικά αγαπάει την ομάδα του ή πιστεύετε ότι το έκανε από θέμα στρατηγικής, τότε αυτό θα χρειαστεί να μας το πείτε και εσείς, γιατί μπορεί να ξέρετε για το συγκεκριμένο κομμάτι περισσότερα. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο όμως θέλω να σχολιάσω στην έκφρασή του. Για το μόνο που στεναχωριέμαι είναι για όλο αυτόν τον κόσμο, Γιώργο, που το σκέφτομαι εκεί στο σαλόνι που... Είναι για όλο αυτόν τον κόσμο που τον σκέφτομαι εκεί στο σαλόνι, δείχνει ότι συμπάσχει, δείχνει ότι σε κατανοεί, δείχνει ότι μπαίνει στη δική σου θέση και ταυτόχρονα όταν μιλάμε με πολύ συναισθηματικό τρόπο, για παράδειγμα εκφράζουμε έντονο ένα συνέστημα το οποίο έχει να κάνει με ενθουσιασμό ή με έντονο συνέστημα συγκίνησης, τότε και το κοινό πιστεύει ότι είμαστε ειλικρινείς, ότι είμαστε αυθεντικοί. Βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να επιλέγουμε ή να επιλέξατε να μείνει ο Τριαντάφυλλος στο Survivor, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσω της αυθεντικότητάς του τους κάνει όλους άνω κάτω και δεν φοβάται αν θα φύγει ή αν θα μείνει, αλλά λέει κυρίως αυτό που σκέφτεται. Από την άλλη βέβαια, ο Αλέξης Παπάς, όπως πολλοί κόσμος αναφέρει, αποφάσισε να παίξει σε κάποια σημεία περισσότερο στρατηγικά και λιγότερο αυθεντικά. Για μένα το Survivor είναι το πιο έξυπνο παιχνίδι που έχω παίξει ποτέ. Είναι κάτι παραπάνω από σκάκι. Πάρα πολλοί παίχτες, πάρα πολλοί διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες ανθρώπων και διαφορετικά μυαλά. Σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που μείνω, τότε το παιχνίδι αλλάζει και παίρνει άλλες διαστάσεις. Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος μας λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν βλέπεις τον πραγματικό μου εαυτό, αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο ο δικός μου εαυτός για να μπορέσω να ωφεληθώ και το τι δείχνω προς τα έξω, μάλλον δεν πρόκειται να το μάθεις ποτέ, τότε αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει μία γέφυρα εμπιστοσύνης προς κάποιο άτομο. Και πιθανότατα αυτό να οδήγησε και το κοινό να ψηφίσει περισσότερο τον Τριαντάφυλλο και λιγότερο
τον Αλέξη Παπά. Όπως και να έχει, θα χρειαστεί να μας πείτε και εσείς τι σκέφτεστε. Ήταν το Moz Report, ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε για το λόγο που έφυγε ο Αλέξης Παπάς και έμεινε ο τριαντάφυλλος Survivor. Να είστε καλά.